Τώρα πάμε σε μια δυσάρεστη είδηση στην περιοχή του Νεστορίου. Άτυχος 65χρονος εραστέχνης Ψαράς βρέθηκε, ο οποίος αγνοούταν χθες δυστυχώς νεκρός. Τα περισσότερα θα μας τα δώσει στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Δήμαρχος Νεστορίου, κ. Πασκάλης Γκέτσιος. Καλησπέρα σας, κύριε Δήμαρχε. Καλησπέρα σας και σε εσάς και στους ακροατές σας. Είχαμε όντως μια δυσάρεστη είδηση. Είχαμε τρομερά δυσάρεστο και πάρα πολύ γνωστός μου. Βρέθη σε μια γούρνα του Αλιάκουμονα. Σήμερα εισήλθε από Θεσσαλονίκη, είχαν έρθει σε ΕΜΑΚ, ειδική. Μπήκαν στο ποτάμι και ανέσυραν δυστυχώς νεκρό τον συνδημότη μας Ριζόπουλο Γρηγόρη. Και βλέπουμε σχετικές φωτογραφίες. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την εφημερίδα Σέντρα που μας τις παραχώρησε. Αποκλειστικές φωτογραφίες από την περιοχή όπου έγιναν όλες οι έρευνες για τον εντοπισμό. Στις έρευνες συμμετείχαν και το αστυνομικό τμήμα Νεστορίου και ο αστυνομικός διευθυντής Καστοριάς και η πυροσβεστική, το κτημάκι του Νεστορίου, άπαντες, αλλά το ποτάμι ήταν λίγο θολό, το νερό του ποταμού, και ως εκ τούτου δεν μπορούσαν να δουν. Όταν ήρθαν οι ειδικοί, μετά από, σας λέω από αγώνα, από χθες το απόγευμα, μέχρι και σήμερα το μεσημέρι, ανεβρέθη δυστυχώς νεκρός. Προσπάθησε ο άτυχος 65χρονος να διασχίσει το ποτάμι, αν γνωρίζετε δηλαδή περισσότερες λεπτομέρειες που σας έδωσε η αστυνομία. Πήγε να τοποθετήσει δίχτυ. Μάλιστα. Σε μια μεγάλη γούρνα και εκεί φαίνεται γλίστρησε, δεν ξέρω τι να σας πω, ότι και να σας πω δεν ήταν κανείς μαζί του. Κάποιος τον είδε από μακριά, φώναξε, χάθηκε, από εκεί και πέρα γύρισε πίσω και είπε ότι δυστυχώς ο συνδημότης και φίλος του Γρηγόρης εξαφανίστηκε. Πρέπει να είναι μέσα στη γούρνα. Και έτσι έγιναν οι έρευνες σήμερα, όλη μέρα και από χθες το απόγευμα. Μάλιστα. Δυστυχώς. Αυτά είναι τα δυσάρεστα, θα έλεγα ότι, και όχι μόνο λίγο δυσάρεστα, πάρα πολύ δυσάρεστα. Μάλιστα. Για μας, που γνωρίζαμε πάρα πολύ τον Γρηγόρη, ο οποίος ήταν ένας πολύ καλός οικογενειάρχης, τρομερά εργατικός, τρομερά φιλότιμος.